αγαλιάζουν από ικανοποίηση επιχειρηματική όμιλη στην Ελλάδα, από τον μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών που θα έρθουν φέτος, έκαναν ήδη τις πράξεις τους και περιμένουν να εισπράξουν νέα δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα και εδώ στη Μακεδονία, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική, που οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι πίστευαν ότι θα ξεμείνουν από τουρίστες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ήδη από το Μάιο οι αφίξεις στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Φράπορτ, μεταξύ αυτών και της Θεσσαλονίκης, έφτασαν στο 96% των αφίξεων του 2019. Στη Χαλκιδική, αφίξεις τουριστών το καλοκαίρι θα προσεγγίσουν με βάση εκτιμήσεις το 80% του 2019. Γέλια και χαρές λοιπόν από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Τι κι αν έχουμε μπει ήδη στον έκτο κύκλο της πανδημίας, με τα τουριστικά πρωτόκολλα λάστιχο να θέτουν σε κίνδυνο τουρίστες και εργαζόμενους, στον τουρισμό και τις μεταφορές, το θέμα είναι να μην χαλάσει το τουριστικό προϊόν. Η κυβέρνηση μας ανακοίνωσε ότι μπήκαμε στον έκτο γύρο της πανδημίας, με πάνω από 5.000 νέες μολύσεις καθημερινά. Σήμερα μάλιστα οι μολύσεις που καταγράφηκαν ήταν 12.000 μέσα σε ένα 24ωρο, αλλά ούτε λόγος να γίνεται για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα ξενοδοχεία, καμιά επιδημιολογική χνηλάτιση, καμία ενίσχυση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας που υποδέχονται πια πληθυσμούς πολύ μεγαλύτερους από αυτούς. Μάλιστα, στην προχθεσινή συζήτηση για τη Λάρκο πέρασε μια τροπολογία όπου η κυβέρνηση δίνει κίνητρα σε γιατρούς μόλις 500 ευρώ το μήνα, αν θυμάμαι καλά, για να πάνε να φύγουν από τα νοσοκομεία στις μεγάλες πόλεις να στελεχώσουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας στους τουριστικούς προορισμούς, αντί να κάνουν δηλαδή προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κτλ. Χαρά σε Ευαγγέλια και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ και για τα άλλα κόμματα της πλουτοκρατίας. Πώς το είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εχθές, αν το παρακολουθήσατε, που συναντήθηκε με την Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Τουρισμό Επισιτισμό? Πρέπει να προσέξουμε, λέει, ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισμού, που είναι και θα είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αλήθεια, τι να προσέξουμε ακριβώς? Τι σημαίνει παραγωγικότητα ενός κλάδου εκτός από την ένταση της εκμετάλλευσης και το ξεζούμισμα των εργαζομένων? Γιατί κρύβει ο ΣΥΡΙΖΑ από τους εργαζόμενους ότι όσο ήταν κυβέρνηση και ιδιαίτερα τα έτη 2015-2019, που οι δείκτες των τουριστικών εσόδων για τους επιχειρηματικούς ομίλους εκτοξεύτηκαν, ότι στους χώρους δουλειάς επικρατούσαν συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, ότι οι μισθοί παρέμεναν καθυλωμένοι στο ύψος του 2007, ότι οι μεγαλοεργοδότες αξιοποιούσαν 16 διαφορετικές εργασιακές σχέσεις για να δυναμώσουν την εκμετάλλευση, ότι δηλαδή ισχύουν σήμερα και επί Νέας Δημοκρατίας, που κατά τα άλλα καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μνημειώδης βέβαια θα μείνει η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ μέσω του βουλευτή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, που κατέθεσε στη Βουλή η πρόταση πριν 5 μήνες, ώστε οι εργαζόμενοι στην εστίαση να ασφαλίζονται με εργόσιμο, κάτι δηλαδή σαν συνεργατικός διανομέας στις πλατφόρμες, και να ασφαλίζονται με 220 ευρώ για 8 ώρες δουλειά, όσο δηλαδή ασφαλίζεται σήμερα κάποιος που δουλεύει 4 ώρο. Πρόταση που μαζεύτηκε άρον-άρον μετά από την αντίδραση του ΚΚΕ και των συνδικάτων. Ακούς λοιπόν τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να μιλούν για την έλλειψη εργατικών χεριών στον τουρισμό επισιτισμό, λένε μάλιστα για πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας που λείπουν, νούμερο που είναι και πραγματικό, και νομίζεις πραγματικά ότι τρολάρουν τους εργαζόμενους. Εργαζόμενους πρέπει να δουλεύουν έως και 16 ώρες την ημέρα για 600 και 700 ευρώ, και μάλιστα πολλούς από αυτούς, ειδικά οι εποχικοί, να μένουν σε κοτέτσια. Δεν συζητάμε βέβαια για όσους δουλεύουν στον επισιτισμό, τους δελιβεράδες, τους ψύστες σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέσα στο καμίνι της κίνησης χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Το λεγόμενο λοιπόν θαύμα του τουρισμού και μαζί και του επισιτισμού στηρίζεται στην πολύ βαθιά εκμετάλλευση των εργαζομένων από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, με τις ευλογίες των αστικών κομμάτων που διαχρονικά έχουν αποψηλώξει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς, όπως την επιθεώρηση εργασίας, και ψηφίζουν συνεχώς αντεργατικούς νόμους για να δυναμώσει η εκμετάλλευση. Ποιους αφορά η ανάπτυξη το περιβόητο τουριστικό θαύμα? Αφορά τις δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, στις αμέτρητες τουριστικές επιχειρήσεις?
Και αν αφορά όλους αυτούς, γιατί τότε δεν στριμώχνονται έξω από τις μεγάλες επιχειρήσεις αναζητώντας δουλειά? Για ποιους είναι το περιβόητο τουριστικό θαύμα που παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλες τις κυβερνήσεις από το 2013 έως σήμερα, με μια μικρή εξαίρεση τα δύο προηγούμενα χρόνια της πανδημίας? Τι σοι θαύμα είναι η εποχική απασχόληση λίγων μηνών παρά τις κορώνες για επέκταση της τουριστικής περίοδου, οι 16 διαφορετικές ελαστικές μορφές απασχόλησης, η εντατικοποίηση, δηλαδή η δουλειά μέχρι τελικής πτώσης με μισθούς πείνας? Θα πει κανείς, έτσι είναι η φύση της εργασίας στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Αλήθεια? Γιατί τι εμποδίζει, αν όχι την κερδοφορία, έναν εργάτη να δουλεύει 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, με ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και με μισθούς να καλύπτουν τις ανάγκες του? Γιατί η Food και οι άλλες αντίστοιχες εταιρείες προτιμούν τα δουλεμπορικά γραφεία ενοικίασης προσωπικού αντί τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, και όταν δεν το καταφέρνουν επιδιώκουν όπως τώρα να καθιερώσουν το καθεστώς του συνεργάτη? Γιατί έχουν ανοίξει δεκάδες ψηφιακές πλατφόρμες που μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε συνέτερους, στερώντας το εξασφαλισμένο μισθό, ωράριο, μέτρα προστασίας, το ίδιο το μηχανάκι που είναι εργαλείο δουλειάς, ασφάλιση, ακόμα και το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης? Όλα γίνονται για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, με μόνιμα θύματα τους εργαζόμενους. Πάρτε για παράδειγμα την πανδημία. Η κυβέρνηση απάλλαξε τους επιχειρηματικούς ομίλους από μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για 2 χρόνια. Τους έδωσε τη δυνατότητα με το πρόγραμμα Συνεργασία να έχουν μέχρι και σήμερα στη δουλειά όσους θέλουν και με μισό μισθό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις φυσικά που παίρνανε οι εργοδότες και αυτό το μισθό από το επίδομα της Συνεργασία. Ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας, οι μεγάλες επιχειρήσεις αξιοποίησαν τις δυνατότητες της κρατικής χρηματοδότησης και του Ταμείου της Πράσινης Ανάπτυξης για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις, σε κατασκευές, επισκευές και ανακαινήσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, στην καταλύστευση του φυσικού πλούτου και στην εξάντληση ενεργειακών και υδάτινων πόρων, δημιουργώντας σε πολλές πόλεις και χωριά ακόμα και σοβαρό πρόβλημα ίδρευσης. Μέχρι και η Σαντορίνη το 2019 δεν είχε νερό να δώσει στον κόσμο. Μόνο στη Χαλκιδική τα 5 ξενοδοχεία αυξήθηκαν τη δεκαετία 2010-2020 από 19 σε 38 και τα 4 αντίστοιχα αυξήθηκαν κατά 17, προσθέτοντας χιλιάδες νέες κλίνες και διαμορφώνοντας μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που καταλαμβάνουν εκτάσεις ολόκληρων χωριών. Δείτε τι γίνεται με τα περίφημα πρωτόκολλα προστασίας και αντιμετώπισης του κορονοϊού που προσαρμόστηκαν πλήρως στις ανάγκες των μεγάλων τουριστικών μονάδων, των αεροπορικών και πλοιοκτήτριων εταιριών. Με τον νόμο Χατζηδάκη πήραν ακόμα μεγαλύτερη αβάντα να ξεχυλώνουν τον εργάσιμο χρόνο όπως τους βολεύει. Να δουλεύει ένας εργαζόμενος για μήνες, χωρίς ρεπό και χωρίς ωράριο, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να στερήσουν από τους εργαζόμενους τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Αυτή είναι η αλήθεια για τους εργαζόμενους του κλάδου. Το ίδιο συμβαίνει για κάθε τι που επιδρά και καθορίζει τις ζωές μας. Πάρτε για παράδειγμα τον κίνδυνο της γενίκευσης του υπεριαλιστικού πολέμου. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους σπρώχνει η κυβέρνηση την Ελλάδα σε όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στον υπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται αυτή την περίοδο στην Ουκρανία, με το πλευρό του ενός στρατοπέδου ληστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ο ορυκτός πλούτος, η ενέργεια, η αγωγή και τα δίκτυα μεταφοράς εμπορευμάτων, τα γεωπολιτικά στηρίγματα, τα μερίδια στην αγορά και σφαίρες επιρροής είναι στο μάτι των δύο στρατοπέδων ληστών εδώ και χρόνια. Τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όσο από τη μια μεριά, όσο και της Ρωσίας από την άλλη. Σε αυτή τη νέα ανθρωποσφαγή, οι Έλληνες εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τα κέρδη τους, να πάρουν κομμάτι από την πίτα. Αυτός είναι ο στόχος που συμπυκνώνεται στο όραμα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης στη χώρα. Στόχο που υπηρέτησαν και υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό και έχουν τεράστιες ευθύνες τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμου. Πολλοί επιχειρηματικοί όμιλοι στον χώρο του τουρισμού ανήκουν ή συνδέονται με ισχυρούς ομίλους
που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στους κλάδους της ναυτιλίας και των μεταφορών, των κατασκευών, της ενέργειας, των πετρελοειδών, της μεταπητικής βιομηχανίας, της εμπορίας τροφίμων, καθώς και στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έτσι, για παράδειγμα, οι εφοπλιστές ευνοούνται απίστευτα από τον πόλεμο, γιατί κάνουν χρυσές δουλειές και με το αμερικάνικο LNG και με το ρώσικο πετρέλαιο, πετυχαίνουν εξαιρέσεις από τις κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, σπρώχουν σε αναδιατάξεις συμβολέων, εκτελούν ακόμα και πολεμικά συμβόλαια και την ίδια στιγμή οι ίδιοι μιλάνε για την ειρήνη στο Αιγαίο και τη Μέση Ανατολή για να μην θυγούν τα κέρδη τους στον άλλον επιχειρηματικό τομέα που δραστηριοποιούνται, στον τουρισμό. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μέσα στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν τον αναθεωρητισμό της Ρωσίας, αλλά ταυτόχρονα οι σύμμαχοί τους, αυτοί που τους κλείνουν συμβόλαια δισεκατομμυρίων ευρώ όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, ρίχνουν νερό στο μήλο του αναθεωρητισμού της αστικής τάξης Τουρκίας. Ανέχονται τις νέες απειλές για διχοτόμηση του Αιγαίου, λένε βρείτε τα, λύστε τις διαφορές σας μόνοι σας, σπρώχνουν δηλαδή στο μεγάλο συμβιβασμό που ετοιμάζεται να γίνει τους επόμενους μήνες για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου και των ενεργειακών πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Προοπτική στην οποία έχουν συμφωνήσει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αναδεικνύονται λοιπόν ψέματα τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ότι η πιο βαθιά συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασπίδα για την πατρίδα μας. Έτσι δικαιολογήθηκε η βρώμικη υπογραφή για τις βάσεις του θανάτου στην Ελλάδα και η μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε Σούδα του Βορρά. Η αστική τάξη της Τουρκίας παζαρεύει τις θέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να πει το πολυπόθητο ναι για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, για να νομιμοποιήσει την εισβολή της στη Συρία, για να μην περάσει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Γι' αυτό και το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ενδεχόμενο ενός επεισοδίου στο Αιγαίο και στον Εύρο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η συνέπειες από τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Όχι μόνο γιατί η Ελλάδα αποτελεί στόχο της Ρωσίας και κάθε εμπόλεμου μέρους. Δείτε για παράδειγμα τι έπαθαν οι ναυτεργάτες των ελληνικών πλοίων από το Ιράν στον Περσικό κόλπο, αλλά γιατί η ενίσχυση με οπλισμό και η μεταφορά κρίσιμων αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων από την νησιά του Αιγαίου αντικειμενικά έχουν αρνητικές συνέπειες για την άμυνα της χώρας. Δείτε πώς αντιμετώπισαν τους Σύρους και τους Αφγανούς πρόσφυγες και πώς αντιμετωπίζουν τώρα τους πρόσφυγες από την Ουκρανία που είναι περισσότερο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και μάλιστα οι ξενοδόχοι στη Χαλκιδική είναι από τους πρώτους που βγήκαν και ζήτησαν να στηθούν δουλεμπορικά δίκτυα τα οποία στείνονται και συγκροτούνται για την εκμετάλλευση στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλες τις τουριστικές περιοχές. Εκμεταλλεύονται δηλαδή την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να σωθούν από την κόλαση με σκοπό να βρουν φτηνό εργατικό δυναμικό. Αντιμετωπίζουν τον πόλεμο που όλοι τους συνολικά έχουν προετοιμάσει, όπως είπαμε και πριν, ως ευκαιρία για αναβάθμιση της θέσης τους, της κερδοφορίας τους στο πλαίσιο του λυσασμένου ανταγωνισμού τους. Τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των μεγαλεμπόρων, των κατασκευαστών, των μεγαλοξενοδόχων τα ονομάζουν πάντα εθνικά και μας καλούν να έχουμε όχι μόνο ανοχή στα βρώμικα παιχνίδια τους, αλλά και εθνική ομοψυχία. Η εθνική ομοψυχία όμως που διαλαλούν κατά καιρούς τα αστικά κόμματα είναι για το λαό μας θανάσιμη παγίδα. Απαιτείται να δυναμώσει αποφασιστικά η πάλη των συνδικάτων και των εργαζόμενων ενάντια στον πόλεμο και η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Να απεμπλακεί η χώρα μας από τον πόλεμο με όποια μορφή και αν συμμετέχει, είτε με την αποστολή στρατιωτικού υλικού, είτε με την αξιοποίηση της Ελλάδας ως ορμητήριο πολέμου. Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Να κυρωθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία και να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση θα επικαιροποιηθούν και οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ στη σύνοδό του στην Ισπανία στις 28 και στις 29 του Ιούνιου. Φίλες και φίλοι, όσες κυβερνήσεις και αν αλλάξουν, όσα κυβερνητικά σχήματα και αν διαμορφωθούν, όσοι τρόποι διαχείρισης και αν εφαρμοστούν,
Τα συμφέροντα του λαού με την κερδοφορία του κεφαλαίου δεν γεφυρώνονται. Η περίοδος της πανδημίας ανέδειξε τους πραγματικούς ήρωες αυτής της κοινωνίας. Τους γιατρούς, τους εμποροϋπάλληλους στα σούπερ μάρκετ, τους εργάτες στη βιομηχανία, τους ντελιβεράδες και τους κούριερ. Αποδείχτηκε ότι όλοι αυτοί, όλοι οι εργαζόμενοι δηλαδή, είναι αυτοί που γυρνούν τον τροχό της εξέλιξης και της κοινωνίας εμπρός. Και όλοι αυτοί δεν παίρνουν πίσω ούτε το ελάχιστο που δικαιούνται. Ποιος δεν θυμάται τους ντελιβεράδες στα χιόνια και στους καύσονες να φέρνουν στις οικογένειες το φαγητό, τα φάρμακα, τον καφέ τους. Για πολλούς ήταν το μοναδικό πρόσωπο που έβλεπαν στις ημέρες της καραντίνας. Σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες, ο κλάδος των διανομέων μετρούσε πάνω από ένα νεκρό κάθε μήνα στην άσφαλτο. Γι' αυτό στις κινητοποιήσεις τους οι ντελιβεράδες γνώρισαν τέτοια αλληλεγγύη. Γιατί έγιναν ένα με το λαό, έγιναν ένα με την ψυχή του λαού. Στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού φανερώνονται όλες οι μεγάλες αντιθέσεις του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που σαπίζει, που από τη μια εξασφαλίζει τεράστια πλούτη στους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση στους εργαζόμενους. Ενώ στερεί από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας τη δυνατότητα να απολαμβάνει έστω και λίγες ημέρες διακοπών. Σκεφτείτε πόσες εργατικές και λαϊκές οικογένειες μπορούν να κάνουν πολυήμερες διακοπές στην Ελλάδα σε ποιοτικά καταλήμματα και με πρόσβαση σε υποδομές πολιτισμού, μουσεία, προορισμούς φυσικού κάλους, ψυχαγωγίας αλλά και σε ελεύθερες παραλίες. Οι αυξήσεις στα καύσιμα σε σχέση με πέρσι έχουν ξεπεράσει το 35%. Αυξήσεις υπάρχουν στα διόδια, στα εισιτήρια της ακτοπλοείας που είναι πάνω από 15%, σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γεγονός που κάνει τη μετακίνηση των εργαζομένων πανάκριβων. Αντίστοιχα, οι αυξήσεις στις τιμές των δωματίων, οι αυξήσεις στις χρεώσεις παραλίες, οι αυξήσεις στα τρόφιμα και στις τιμές στα εστιατόρια έχουν ανεβάσει πολύ το κόστος των διακοπών, μετατρέποντάς τους σε μια πραγματική πολυτέλεια για τους εργαζόμενους. Τι κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση? Φέρνει το πετσοκομμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά μόλις 300.000 δικαιούχους και το πρόγραμμα τουρισμού για όλους που αφορά ακόμα 200.000 δικαιούχους, δηλαδή 500.000, όταν μόνο οι εργαζόμενοι, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Συνολικό κόστος και τα δύο προγράμματα μόλις 65 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε καν στο 50% των 130 εκατομμυρίων που έδινε ο ΑΕΔ πριν 12 χρόνια, την ίδια στιγμή που με τις αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και την απόδοση των φόρων στα κρατικά ταμεία, η κυβέρνηση στο πρώτο πεντάμινο του 2022 έχει εισπράξει πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα. Ο τουρισμός για το ΚΚΕ είναι ανθρώπινη ανάγκη, καθολικό δικαίωμα που έχει άμεση σχέση με την αναπλήρωση εργατικής δύναμης και όχι εμπόρευμα. Το κόμμα μας στήριξε και στηρίζει όλα διαχρονικά όλα τα επίγοντα αιτήματα των εργαζόμενων του κλάδου. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή κλαδικών, τοπικών, επιχειρησιακών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα μπαίνουν εμπόδιο στη φυσική εξόντωση των εργαζομένων. Για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς ενάντια σε απλήρωτες υπερορίες και στη δουλειά χωρίς ρεπό. Για να αντιμετωπιστεί το κύμα ακρίβειας που σαρώνει το λαϊκό εισόδημα. Για γενναίες μειώσεις τιμών και πλαφών στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα βασικά αγαθά. Για κατάργηση όλων των φόρων σε όλα τα παραπάνω. Για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και διαμονής με ευθύνη της μεγαλοεργοδοσίας, της κυβέρνησης, των δήμων και των περιφερειών. Για μέτρα υγείας και ασφάλειας, ώστε να μην σακατεύονται οι εργαζόμενοι σε μια τουριστική σεζόν με πρωτοφανή ένταση και με δουλειά από τα ξημερώματα ως τα μεσάνυχτα. Και επειδή για το κόμμα μας ο τουρισμός είναι ανθρώπινη ανάγκη, θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι καθολικό λαϊκό δικαίωμα, μιας και έχει άμεση σχέση με την αναπλήρωση εργατικής δύναμης και όχι εμπόρευμα μάλιστα πανάκριβο. Ήδη αυτή την περίοδο, τα συνδικάτα στον κλάδο του τουρισμού και του επισιτισμού διοργανώνουν τέτοιες κινητοποιήσεις. Στις 15 Ιούνιου ήταν η απεργία στη Θεσσαλονίκη.
στις 24 Ιούνιου είναι η απεργία στην Αττική. Αποτελούν συνέχεια μεγάλων κινητοποιήσεων που έγιναν από τα συνδικάτα του κλάδου που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ σε όλη την περίοδο της πανδημίας και πιο πριν από την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις πήραν μέρος πολλές νέες δυνάμεις, οργανώθηκαν πολλές μαζικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, στην Κρήτη, φτιάχτηκαν νέα σωματεία με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα τέσσερα σωματεία εργαζομένων της ΙΦΟΥΤ στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, τη Λάρισα. Εάν δεν είχε αναπτυχθεί όλη αυτή η δουλειά, εάν δεν είχε δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων στα σωματεία τους, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη σε όλο τον κλάδο. Οι κομμουνιστές, μαζί με άλλους πρωτοπόρους εργαζόμενους, μπήκαν μπροστά, δεν τα δίπλωσαν. Παρά τις δυσκολίες και τον αρνητικό συσχετισμό, δούλεψαν δραστήρια μέσα στα συνδικάτα, οι αγώνες των εργαζομένων της ΙΦΟΥΤ έγιναν αγωνιστικό παράδειγμα και για τους άλλους κλάδους. Μαζί με τους αγώνες της Κόσκο, της Λάρκο, των οικοδόμων και των υγειονομικών, αποτέλεσαν έμπνευση για άλλους εργαζόμενους. Έδωσαν θάρρος, δημιούργησαν ανάταση, τα έβαλαν με την καταστολή, τα ΜΑΤ, τα δικαστήρια, που έβγαζαν τις κινητοποιήσεις τους παράνομες, με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, με τα ΜΜΕ και τα παπαγαλάκια της πλουτοκρατίας και βγήκαν νικητές. Για ένα τέτοιο μαζικό μαχητικό ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μάχεται το ΚΚΕ. Γι' αυτό και οι κομμουνιστές δίνουν όλες τους δυνάμεις στα συνδικάτα ανεξάρτητα από το συσχετισμό δύναμης. Γι' αυτό το ΠΑΜΕ έχει αναδειχθεί ως το μοναδικό εκφραστή και οργανωτή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα. Αυτό επιβεβαιώθηκε και στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές που σπυρώνονται στο ΠΑΜΕ και που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο. Στη σύσκεψη πήραν μέρος 506 ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σωματεία, επιτροπές αγώνα, περίπου 2.000 συνδικαλιστές από όλη την Ελλάδα. Εκφράστηκαν εκεί με τη δουλειά και χώροι δουλειάς, κλάδοι, που έδωσαν μικρότερους ή μεγαλύτερους αγώνες. Εκεί ήταν όλα τα σωματεία που με ζωντάνια και συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων έδωσαν τις δικές τους μάχες την περίοδο της πανδημίας. Η εικόνα των εκατοντάδων συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών, οι περισσότεροι νέων σε ηλικία, πρωτοπόρων οργανωτών της πάλης των συναδέλφων τους, οι οποίοι γέμισαν 2 ημέρες στη Δραπετσόνα με ζωντάνια ενθουσιασμό, είναι η απόδειξη πως το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι ελπίδα για το μέλλον. Φίλες και φίλοι, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, ενώ τα αστικά επιτελεία ομολογούν ότι έρχονται νέες δύσκολες ημέρες. Μπροστά μας ανοίγεται πάλι το ενδεχόμενο μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης παρόμοιας με αυτή που γνωρίσαμε στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο από το 2008. Το ΚΚΕ δεν βλέπει στον εργαζόμενο το μόνιμο υποζύγιο των εκμεταλλευτών του. Βλέπει τους δημιουργούς του πλούτου που δεν καρπώνονται τον υδρότα τους. Γι' αυτό και δεν κρατάμε ζούρα στις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό και δεν διστάζει να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από ψευτομεσίες και άλλους σωτήρες. Από κυβερνήσεις που όλες μαζί στήριξαν τα μνημόνια, στήριξαν τους αντεργατικούς νόμους όπως τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου και τον νόμο Χατζηδάκη, που όλες μαζί διαμόρφωσαν το σημερινό υποβαθμισμένο και εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας, αφήνοντας το λαό εκτεθειμένο από την πανδημία και τις άλλες ασθένειες. Καλούμε τους εργαζόμενους να επιλέξουν την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που παλεύει χωρίς καμιά ταλάντευση για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Όπως το μήνυμα που έστειλε ένας απλός λαϊκός άνθρωπος μετά το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών της Υπασπουδαστικής που έφεραν την πρωτιά για τα ψηφοδέλτια μετά από 35 χρόνια και που έλεγε ότι όσες φορές χαμογελάσαμε, ανατριχιάσαμε ή νιώσαμε υπερήφανοι τα τελευταία χρόνια, το ΚΚΕ είχε βάλει το χέρι του. Με πιο ισχυρό το ΚΚΕ μπορούμε να βαδίσουμε το δρόμο της ανατροπής. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκη να περιμένουν κανένα σωτήρα, αλλά με τη δική τους οργάνωση, με δυνατά σωματεία και αλληλεγγύη, γίνονται μια γροθιά
συγκρούονται με την εργοδοσία και το κράτος της, με τους αντεργατικούς νόμους και βάζουν μπροστά τα δικά τους αιτήματα. Μόνο έτσι μπορούν να αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις να έχουν μικρές επιτυχίες. Να ανοίξουν το δρόμο για πιο ριζικές ανατροπές ενάντια στο ίδιο το σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Το ΚΚΕ είναι η μοναδική δύναμη που δίνει διέξοδο στη λαϊκή πάλη. Τεκμηριώνει στο πρόγραμμά του ότι ο λαός μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα με βάση τις δυνατότητές του. Μόνο εργατική λαϊκή εξουσία μπορεί να εξασφαλίσει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Μόνο η νέα σοσιαλιστική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας θα υπηρετήσουν τον εργαζόμενο άνθρωπο τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τον τουρισμό και την αναψυχή ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, της σοσιαλιστικής οικονομίας, στην οποία οι πρωτοπαραγωγικές πηγές θα γίνουν λαϊκή περιουσία. Σε αυτές τις συνθήκες, η αναψυχή και η κούραση θα αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και όχι ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Θα απολαμβάνουν τις ομορφιές όλης της χώρας με σύγχρονες υποδομές που τώρα δυνατούν σε ένα μεγάλο ποσοστό, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Ο τουρισμός θα γίνει δικαίωμα και γέφυρα πραγματικής φιλίας, γνωριμίας και συνεργασίας των λαών. Η συμπόρευση λοιπόν και η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, στους τόπους δουλειάς, στους αγώνες και στις εκλογές, είναι συμβολή στον αγώνα για την προοπτική, για τη μόνη διέξοδο υπέρ του λαού, που είναι το σύγχρονο και το αναγκαίο για τον 21ο αιώνα.